μέχρι το τέλος μάλλον. 1 μέχρι και το 12. Τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 1075 της επιστολής του Αποστόλου Πέτρου της πρώτης, Α Πέτρου επιστολής. Ομοίως, γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άντρας ημών, ίνα, και αν την έσα πειθώσιν εις των λόγων κερδιθώσει, άνευ του λόγου τη δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσι την μεταφόβου καθαράν διαγωγήν σας, τον οποίον ο στολισμός ας είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον. Διότι ούτω ποτέ και άγιοι γυναίκες ελπίζουν επί των Θεών, εστόλιζαν αυτές υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών. Καθώς η Σάρα υπήκουσεν εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν Κύριον, της οποίας εις εγεννήθε τέκνα αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση. Οι άνδρες ομοίως συνοικείται με τας γυναίκας σας εμφρονήσει, αποδίδοντες τιμές την μην εις τον γυναικείον γένος, ως εις σκεύος ασθενέστερον και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, δια να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Τελευταίων δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι και φιλόφρονες. Μη αποδίδοντες κακόν αντικακού ή λιδωρίαν αντιλιδωρίας, αλλά το εναντίον, ευλογούντες, επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλήθητε δια να κληρονομήσετε ευλογία, διότι ως της θέλει να αγαπά την ζωή και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη από του να λαλώσει δόλο, ας εκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν, ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν, διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την δέησιν αυτών, το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων αυτών. Σας θυμίζω, αδερφοί αγαπητοί, από την περασμένη Πέμπτη, ότι απευθύνεται ο Απόστολος Πέτρος σε όλους μας, τους χριστιανούς, τους αναγεννημένους, τους έχοντες το Πνεύμα το Άγιο, αυτούς που ζητάνε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και απευθύνεται σε αυτούς σαν ξένους και παρεπίδημους, με την έννοια ότι εδώ δεν έχεις τίποτα δικό σου, δεν έχεις τίποτα που να λογαριάζεις, είσαι προσωρινός, πολύ λίγα είναι τα χρόνια που έχει και θα συνεχίζει να επιτρέπει ο Θεός να σε δω στη γη, πολύ λίγα. Και αν μάλιστα τα συγκρίνουμε με την αιώνια ζωή, είναι εντελώς μα εντελώς ασήμαντα. Αλλά και για αυτά τα λίγα χρόνια ο Θεός έχει προβλέψει πρώτον την ετοιμασία μας για να βρεθούμε έτοιμοι, που είναι το σημαντικότερο, εκείνη τη στιγμή που θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Αλλά έχει προβλέψει ταυτόχρονα, αδερφοί αγαπητοί, και την ευλογία μας μέσα στη ζωή αυτή. Και η ευλογία και η χαρά και η χάρις του Θεού στη ζωή μας, αλλά και η φροντίδα και τα πάντα. Γιατί πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Όλα και τα πνευματικά και τα υλικά, όλες οι δόσεις οι αγαθές μπορούν να έρθουν σε σένα, γιατί έχει προσδιορισμένη ο Θεός για τον κάθε έναν άνθρωπο από εμάς που εξητούμε το πρόσωπο του Κυρίου την ευλογία. Και η ευλογία εξαρτάται, όπως θυμάστε από τις περασμένες Πέμπτες, πρώτον και βασικότερον από το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι συγκεκριμένος. Δεν φοβάμαι το Θεό μη μου ρίξει κεραυνούς, δεν φοβάμαι το Θεό με πάει στην κόλαση, δεν φοβάμαι το Θεό μη μου κάνει κακό, γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Φοβάμαι το Θεό μη τον λυπήσω και χάσω την εύνοιά του. Για θυμηθείτε το Σαούλ που δεν είχε αυτό το φόβο, ενώ τον είχε εκλέξει να είναι βασιλιάς και τον ευλόγησε, επειδή δεν πρόσεξε στη ζωή του να μείνει υποτεταγμένος, υπάκουος, κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, τα χάσε όλα. Αυτό φοβόμαστε. Αυτό είναι ο φόβος του Θεού. Μην τα χάσουμε όλα. Μας τα έχει δώσει όλα. Πρώτον μας έδωσε τον ουρανό, ο Πατέρας μας έδωσε τον Υιόν του, μας έδωσε τα αδέλφια μας, μας έδωσε το βιβλίο της ζωής και μέσα σε αυτό να είναι γραμμένο τώρα. Όλα μας τα έχει δώσει. Και φοβόμαστε το Θεό μήπως τον λυπήσουμε και προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και τα χάσουμε όλα. Όλα όμως. Γι' αυτό ο φόβος του Θεού μας οδηγεί στην υπακοή. Αλλά αυτή η οδηγία του φόβου του Κυρίου στην υπακοή μας εξασφαλίζει ταυτόχρονα την αιώνια ζωή, αλλά και την ευλογία μας εδώ στη γη και την καρποφορία μας, τα πάντα.
Αυτός λοιπόν ο φόβος του Θεού μας οδηγεί, όπως είπαμε, στην υπακοή. Αλλά ο Θεός μέσα σε αυτή την επιστολή μας φανερώνει τρία πράγματα που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε, γιατί μέσα σε αυτές τις τρεις καταστάσεις και θα δοκιμαστούμε. Και τι θα πει θα δοκιμαστούμε? Θα δοκιμαστεί η πίστη μας, θα δοκιμαστεί η υπακοή μας, θα δοκιμαστεί η σταθερότητά μας, η στερεότητά μας στην παρουσία του Θεού, να είμαστε απετακίνητοι. Και θα δοκιμαστούμε, αλλά εάν βρεθούμε δόκιμοι, θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Εάν φανούν αδόκιμοι, τα χάσαμε όλα. Η πρώτη λοιπόν κατάσταση την οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού και έχει απόλυτη σχέση με το φόβο του Κυρίου, με την ευλογία και με την αιώνια ζωή, είναι οι οικέτες. Δηλαδή είναι ότι όλοι μας είμαστε κάτω από διαταγές ανθρώπων. Είμαστε υπό εξουσία. Είτε μέσα στη δουλειά μας, είτε ό,τι και να είμαστε. Είμαστε υπό εξουσία. Αυτό είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία. Έχεις αφεντικό εδώ στη γη, πάει, τέλειωσε. Έχεις προϊστάμενο, έχεις κάποιον στον οποίο ο Θεός έχει δώσει εξουσία να σε εξουσιάζει. Έχεις, το έχεις αυτό. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, αυτό υπάρχει. Τώρα το θέμα είναι πώς συμπεριφερόμαστε. Αυτό λοιπόν με τη χάρη του Χριστού το αναλύσαμε τελείως την περασμένη Πέμπτη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό τώρα διερευνάται, μάλλον διαχωρίζεται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στη δεύτερη κατάσταση που θα δοκιμαστείς και πρέπει να βρεθείς δόκιμη και δόκιμος, είναι η συζυγική σχέση. Η γυναίκα δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται τον άντρα της. Δοκιμάζεται. Και υπάρχει άντρας καλός, υπάρχει άντρας κακός, υπάρχει άντρας χριστιανός, υπάρχει άντρας άπιστος, υπάρχει άντρας κακοήθης, διεστραμμένος, ό,τι θες μπορείς να βρεις. Αυτόν που σου χρειάζεται, αυτόν σου έδωσε ο Θεός. Δεν θα μπορούσε να μου δώσει λίγο καλύτερο? Θα μπορούσε. Γιατί δεν σου δώσε? Θα μπορούσε όμως να σου δώσει και λίγο χειρότερο. Θα μπορούσε, αλλά δεν σου δώσε. Πες δόξα στο Θεό. Πες αλληλούια. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα εδώ. Πρέπει η γυναίκα να βρεθεί δόκιμη. Και να σας πω και κάτι, αδερφοί αγαπητοί. Όλες τις φορές, για να μην είμαι απόλυτος, τις πολύ πολύ περισσότερες φορές η γυναίκα διαλέγει τον άντρα. Σπάνια της το δίνουμε το ζόρι. Πολύ σπάνια. Άρα λοιπόν η καρδιά της έχει επηρεάσει στην εκλογή. Αυτόν τον ήθελες, αυτόν τον πήρες. Τώρα δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Αυτός είναι. Και μέσα από αυτές τις καταστάσεις θα δοκιμαστείς σε λίγο. Θα δούμε και για τους άντρες. Είναι η δεύτερη, η τρίτη σχέση. Ο άντρας με τη γυναίκα. Αυτή τη γυναίκα σου δώσε ο Θεός. Εσύ τη διάλεξες. Μα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες δεν έχει σημασία. Εσύ τη διάλεξες. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να κάνω μία μικρή αλλά σημαντική παρένθεση. Όσοι και όσες δεν έχετε παντρευτεί, προσέξτε. Αυτό που θα διαλέξετε, αυτό θα απολαύσετε. Εσείς το διαλέγετε. Εσείς το αποφασίζετε. Μα κοντή, ψηλή, αδύνατη, μα ψηλός, γαλανομάτης, αυτή είναι και αυτός είναι. Και μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευσή σου, για να μην πω πορεία στη ζωή σου, θα εξαρτηθεί και η ευλογία σου επί της γης, αλλά και η αιώνια ζωή, αλλά και η μισθαποδοσία σου στην αιώνια ζωή. Πρέπει να βρεθείς δόκιμος. Θα πρέπει να βρεθείς, αδερφή, δόκιμη. Πάει, τέλειωσε. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Δεν μπορεί να αποφασίσει μια γυναίκα και να πει τελείωσε, εγώ φεύγω. Δεν μπορείς να πεις. Τότε γίνεσαι μοιχός. Όποια εγκαταλείψει τον άντρα της για οποιαδήποτε αιτία εκτός παρεκτός διαπορνία είναι μοιχός. Και οι μοιχοί δεν έχουν ζωή αιώνια. Καθαρά πράγματα. Δεν κοροϊδεύει ο λόγος του Θεού. Τη γυναίκα σου δεν μπορείς να την αλλάξεις. Μα είναι κοντή. Εσύ τη διάλεξες. Μα είναι ψηλή.
εσύ τη διάλεξες. Μα είναι αδύνατη, εσύ τη διάλεξες. Αλλά σαφώς έχει επηρεάσει ο Θεός σε αυτή σου την απόφαση. Δεν σε έχει αναγκάσει, αλλά σου έχει προτείνει. Δεν ανάγκασε τον Αδάμ να παντρευτεί την Εύα, του την έδειξε. Και ο Αδάμ ενθουσιάστηκε. Αυτή είναι η δική μου η τη γυναίκα, είναι οστούν εκ των οστέων μου, σάρξ εκ της σαρκός μου. Με αυτήν θα γίνω ένα. Κλείνει η παρένθεση λοιπόν για τους απάντρευτους και γυρίζουμε πάλι στους παντρεμένους, που όμως, αδερφοί αγαπητοί, πάλι το πλείστον των ανθρώπων θα είναι παντρεμένοι. Στη γυναίκα λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού, οι γυναίκες, προσέξτε, πρέπει να υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας εξάπαντος. Αυτή είναι η εντολή. Η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα της. Άμα είναι πιστός καλά και άπιστος καλύτερα. Και θα το εξηγήσω γιατί λέω καλύτερα. Είναι και αν την απειθώσει εις των λόγων, κερδιθώσει άνευ τους λόγου δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσε την μεταφόβου καθαράν διαγωγή σας. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Να σωθείς εσύ και να μην έχεις σωθεί ο άντρας σου. Συ, για σένα ισχύει το ίδιο εφόσον είσαι χριστιανή. Είτε έχεις σωθεί, είτε δεν έχεις σωθεί. Εφόσον αναγνώρισες και ομολόγησες ότι αυτός είναι ο άντρας σου, οφείλεις σε αυτό να υποτάσσεσαι. Εάν μεν είναι πιστός, όπως λέει η Γραφή, όπως η Εκκλησία στο Χριστό. Έτσι θα υποτάσσεσαι στον άντρα σου. Γιατί κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας. Όπως κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Όπως κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Ο Χριστός υποτάθεσεται στο Θεό. Τέλειωσε. Δεν ήρθα να κάνω το θέλημά μου, το θέλημά του. Δεν ήρθα μόνος μου, με έστειλε. Δεν λέω αυτά που θέλω, αυτό που μου λέει. Ο άντρας πρέπει να υποτάσσεται στο λόγο του Κυρίου. Θα το δούμε παρακάτω. Απαραίτητος. Και η γυναίκα απαραίτητος στον άντρα της. Δεν μπορείς να ξεπερνάς τον άντρα σου στη σκέψη, δεν μπορεί να ξεπερνάς τον άντρα σου στις αποφάσεις, δεν μπορεί να ξεπερνάς τον άντρα σου πουθενά. Θα έπεσε. Θα ακολουθείς. Πάντοτε θα ακολουθείς. Και το ξαναλέω, εάν είναι πιστός, όπως η Εκκλησία στο Χριστό, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δημιουργείται μία σχέση με την υποαρχίζει με την υποταγή της γυναίκας, η οποία γίνεται κάθε μέρα και καλύτερη. Κάθε μέρα και καλύτερη. Δεν χειροτερεύει οι σχέσεις σε ένα ζευγάρι χριστιανικό. Καλυτερεύει. Καλυτερεύει γιατί υπάρχει ο φόβος του Θεού. Σου λέει, κάτσε τώρα να τσακωθώ με τη γυναίκα μου και να πέσω να κοιμηθώ. Τι θα συμβεί στο βράδυ? Θα ζητήσω συγγνώμη να είμαι σίγουρος. Να ζητήσω συγγνώμη να είμαι σίγουρη. Πριν κοιμηθούμε, πριν νυχτώσει. Αλλά και βρίσκεις και εύκολα ανταπόκριση. Γιατί όταν ζητήσεις συγγνώμη στο χριστιανό άντρα ή στη χριστιανή γυναίκα, η ανταπόκριση είναι άμεση, τέλεια, αμέσως υπάρχει αποκατάσταση. Δεν μένει τίποτα στην καρδιά, αλίμονό μας. Εδώ δεν μένει με τους εχθρούς μας. Θα μείνει με τη γυναίκα μας ή με τον άντρα σας, αλίμονό μας. Αλλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την επιστολή του αδερφή αγαπητή του Πέτρου μιλάει για κάτι πολύ σοβαρό, όταν ο άντρας είναι άπιστος και δίνει την ευθύνη της σωτηρίας αυτού του ανδρός ο Θεός στη γυναίκα του. Καταλαβαίνετε αδερφοί αγαπητοί τι απαιτήσεις έχει ο Θεός από τη γυναίκα στη σχέση της με τον άντρα της. Μεγάλες απαιτήσεις, οι οποίες δεν είναι άνευ ανταλλάγματος, άνευ μισθού, έχει μεγάλη μισθαποδοσία, αλλά έχει απαιτήσεις. Πρέπει με την καλή σου διαγωγή, αφού δει την μεταφόβον καθαρή διαγωγή σου, την μεταφόβο Θεού καθαρή διαγωγή σου. Δηλαδή η γυναίκα πρέπει να ζει με τον άντρα της που δεν έχει πιστέψει ακόμη σε απόλυτη καθαρότητα. Ξέρετε τι θα πει καθαρότητα? Διαφάνεια λένε οι άνθρωποι. Καθαρότητα λέει το Ευαγγέλιο. Δεν έχουμε μυστικά, δεν έχουμε κρυφά, δεν έχουμε πονηριές. Θα κάνω έτσι για να τίποτα, φοβόμαστε το Θεό, τα πάντα. Επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Με απόλυτη καθαρότητα
με φόβο Θεού διαγωγή αμέμπτη, ώστε να δει ο άντρας την διαγωγή σου και να πιστέψει. Και θα κερδίσεις εσύ την ευλογία του Θεού, γιατί θα έχεις έναν άντρα πιστό που θα σε αγαπάει και θα σε φροντίζει όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, αλλά και θα έχεις και έναν μισθό πολύ μεγάλο, γιατί συνεργάστηκες με το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου για τη σωτηρία του άντρα σου. Αυτό θα πει δοκιμασία, αυτό θα πει δόκιμος, αυτό θα πει ευλογία Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σαν σύζυγος δεν θα προσπαθείς να τον δελεάσεις, να τον επηρεάσεις, να τον προσελκύσεις με τον στολισμό, τον εξωτερικό. Βέβαια η γυναίκα την είναι ωραία. Δεν στολίζεται όμως υπερβολικά. Άλλο είναι κομψή, άλλο είναι όμορφη, αλλά όχι υπερβολικά τονισμένη η ομορφιά. Θυμηθείτε την Ιεζάβελ όταν ήθελε να προκαλέσει τον Ιεροβοάμ, ο οποίος ερχόταν εναντίον της, έβαψε τα μάτια της, λέει, ωραία, για να τον προσελκύσει. Πέθανε. Και πήγε και στην απώλεια. Δεν προσπαθεί η γυναίκα να προσελκύσει τον άντρα της με ιδιαίτερες φροντίδες, με στολισμούς πλέγματος τριχών, περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως πολυτελών ενδυμασιών. Δεν θα τα καταφέρει. Τώρα αυτά όλα που λέμε είναι τελείως αντίθετα με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αν δείτε τις γυναίκες έξω στον κόσμο, τις καημένες, κάνουν τα αδύνατα δυνατά να προσελκύσουν το βλέμμα του ανδρός τους ή των ανδρών εν γέννη και γίνονται καραγκιόζηδες. Καραγκιόζηδες γίνονται. Και νομίζουν ότι είναι και πιο όμορφες έτσι. Έχουν make-up ένα πόντο. Λες πώς να είναι άμα το βγάλει, σαν μάσκα είναι. Πώς να είναι άμα το βγάλει αυτό. Και σκεφτείτε τώρα τον καημένο τον άντρα το βράδυ πώς τη βλέπει. Άλλη βλέπει το μεσημέρι, άλλη βλέπει το βράδυ. Άλλη γυναίκα με τα φώτα, άλλη γυναίκα με τα σκοτάδια. Δεν τις κρίνω. Σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρουν. Και αν ο Χριστός είπε, Πάτερ, συγχώρεσε αυτούς που τον καρφώνανε. Γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν, ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Τις γυναίκες και τους άντρες και τους ανθρώπους στον κόσμο δεν ξέρουν. Ο Κύριος να τις ευλογήσει. Έπειτα, το ντύσιμο των γυναικών σήμερα είναι εκδύσιμο. Είναι φοβερό. Όπου και να κοιτάξεις, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή θα πεις, μα πώς, τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται. Όμως οι γυναίκες, οι χριστιανές, δεν συμπεριφέρονται το ίδιο. Δεν στολίζονται όμορφες κάνοντας τα μαλλιά ψηλά, κάποτε, πώς τα λέγανε αυτά, τα ξέχασα τέλος πάντων. Διάφορα ακτενίσματα, αν δείτε κάτι μοντέρνα ακτενίσματα, το καημένες. Κάποτε θυμάμαι όταν ήμουν πιο νέος, φτιάχναν τα μαλλιά τους φουσκωτά και είχαν και κατσαρίδες μέσα. Γιατί δεν τα λούζανε συχνά, για να μην τους χαλάσει η φόρμα. Καημενούλες. Κύριος να τις ευλογήσει. Τι ωραία όμως που είναι να είναι όμορφοι χτενισμένοι. Βεβαίως να είναι όμορφοι χτενισμένοι. Βεβαίως. Θα μου πεις πηγαίνουμε στο κομμωτήριο. Άμα δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνοι σου θα κάνουμε. Αλλά δεν είναι εκεί αδερφοί αγαπητοί το πρόβλημα. Αν θα πάμε ή δεν θα πάμε. Το πρόβλημα είναι να είσαι σαν γυναίκα μόνο για τον άντρα σου όμορφη. Όμορφη και μέσα στο σπίτι. Εκείνο δε που είναι φοβερό είναι μόλις μπαίνουν στο σπίτι οι γυναίκες μεταμορφώνονται σε υπηρέτριες. Έξω είναι κυρίες, τα βγάζουν, βάζουν τα μπικουτιά εκείνα, τα τέτοια. Μπαίνει ο άντρας, βλέπει να θεία ένα τέρας απέναντί του. Βρε πώς είσαι έτσι, λέει, τέρας. Μα για ποιον χτενίζεσαι. Για ποιον χτενίζεσαι. Για τον άντρα απ' όξω ή για τον άντρα μέσα στο σπίτι. Για ποιον χτενίζεσαι. Είναι πολύ ωραίο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Πολύ ωραίο το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν θα κρίνουμε τώρα το Ευαγγέλιο, ούτε θα χαρούμε και χαιρόμαστε για την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά τα διαβάζουμε αυτά για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να κερδίσουμε την ευλογία του Θεού. Για να κερδίσουμε τη χάρη του Χριστού, το έλεος του Θεού. Θέλω, αδερφοί αγαπητοί, να με ευλογεί ο Θεός. Το καταλαβαίνετε.
Θέλω να με ευλογεί. Δεν θέλεις? Αμήν. Τι άλλο θέλω? Θέλω να έχω την εύνοια του Θεού στη ζωή μου. Αμήν, αδερφοί. Καθαρά πράγματα, ξεκάθαρα. Δεν είναι από αυτά που συζητάμε, που σκεφτόμαστε. Θέλω να κάνω πράγματα που θα μου εξασφαλίζουν στη ζωή μου την εύνοια του Θεού. Συμφωνούμε? Έτσι το βλέπω εγώ το Ευαγγέλιο και έτσι μας το δίνει ο Χριστός το Ευαγγέλιο. Θέλεις, παιδί μου, να απολαμβάνεις την εύνοιά μου? Δεν σου λέω πολλά πράγματα να βάλεις. Δεν σου λέω να κάνεις πολλά πράγματα, βαριά πράγματα. Ο ζυγός μου είναι καλός. Το φορτίο μου δεν είναι βαρύ. Εάν υποτάσσεσαι και κάνεις αυτά που σκέφτε, τι μας λέει το Ευαγγέλιο? Μη στολίζεσαι, αδερφοί, με τα πλέγματα της τρικός, με χρυσάφια. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό επίσης που βλέπω? Όσες γυναίκες στολίζονται με χρυσάφια και ασήμια, στολίζονται όταν βγαίνουν από το σπίτι. Έξω, απ' έξω. Μέσα δεν τα φοράνε, τα κρύβουνε. Μα για ποιον στολίζεται αυτή η γυναίκα? Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Για ποιον στολίζεται, για τον γείτονα? Κάτσε βρε, αδερφέ. Εγώ να σου πω τι θέλω, τη γυναίκα μου να είναι στολισμένη για μένα. Όταν, και εγώ για τη γυναίκα μου. Όταν μπαίνω μέσα στο σπίτι, δεν θέλω να τη βλέπω με μπικουτί. Τους τα έχω πει και από πριν. Δεν θέλω να σε βλέπω τώρα να είσαι χάλια για να γίνεις ωραία όταν θα βγούμε έξω. Θέλω όταν έρχομαι να σε βλέπω να είσαι ωραία και έξω να είσαι ωραία. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Είναι λογική λατρεία το Ευαγγέλιο. Λογική λατρεία. Φοράει σκισμένα, ξέρω εγώ, καθημερινά ρούχα. Τι φοράει σκισμένα? Όμορφα να φοράει. Όμορφα. Και όταν λέω όμορφα, δεν μιλάω νεκλιζέ και προκλητικά. Αλλά όμορφα. Πρώτα-πρώτα καθαρά. Άλλο αυτό. Στο σπίτι λέει δεν πειράζει, ας έχουμε και μερικές λαδιές. Γιατί να έχεις λαδιές μέσα στο σπίτι σου? Ξέρετε πότε πλένονται μερικές γυναίκες? Όταν πρόκειται να βγουν έξω. Και όταν είναι μέσα να βρωμάνε. Κάτσε ρε παιδί μου. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και το Ευαγγέλιο τα λέει πολύ καθαρά. Δεν θα στολίζεις τον εαυτό σου για έξω. Για τον άντρα σου θα στολίζεις τον εαυτό σου. Αμήν, αδερφές. Τον άντρα σου θα στολίζεις τον εαυτό σου. Δεν θα βάζεις χρυσάφια για να βγεις έξω. Σ' αρέσουν τα χρυσάφια, τα φοράς μέσα. Έξω να τα βγάζεις. Δεν γίνεται όμως αυτό. Αλλά έτσι θέλουν. Απόξω. Γιατί απόξω? Ευπρεπισμένες, καθαρές, όμορφες. Έπειτα δεν είναι καλό? Όταν λείπει ο άντρας σου, δούλεψε. Όταν είναι ο άντρας σου σπίτι, μην αρχίσεις να κάνεις τότε όλες τις δουλειές. Όλες τις δουλειές όταν έρχεται ο άντρας. Γιατί ρε παιδί μου, κάτσε να του πηγείτε ένα καφέ μαζί. Να μιλήσετε, να κουβεντιάσετε για τα παιδιά, για τα... να κοιταχτείτε. Να κοιταζόσαστε. Κάτσε απέναντι και κοίτατε. Κοιταζόσαστε. Αλλά όλο σφουγγαρίζουν. Γιατί σφουγγαρίζεις? Τώρα που ήρθα σφουγγαρίζεις. Όταν έλειπα δεν μπορούσε να σφουγγαρίζεις. Πλένει. Τώρα δεν πλένουνε, τώρα έχουν το πλυντήριο. Τώρα που ήρθα. Κάτσε ρε παιδί μου να σε δω και να με δεις λίγο. Ο άντρας, αδερφή, έρχεται κουρασμένος. Θα μου πεις και η γυναίκα δεν είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι δεν είναι. Αλλά εάν δουλεύεις όταν έρθει ο άντρας σου και κάθεσαι όταν λείπει, δεν πάει καλά κάτι. Κάτι έχει στραβώσει. Κάτι έχει στραβώσει. Έπειτα υπάρχουν γυναίκες, σηκώνεται ο άντρας να πάει στη δουλειά, τίποτα. Κάθονται, κοιμώνται. Δεν σηκώνεται, σηκώνεται, του φτιάξει ένα καφέ εκεί πέρα του άντρας, που κοιμάσαι. Λέει, με ξυπνήσεις όταν θα φύγεις. Τι είναι αυτά που λες, βρε? Μη σε ξυπνήσω όταν θα φύγω. Σήκω από εκεί πέρα να φτιάξουμε ένα καφέ, να καθίσουμε να τα πούμε. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, εγώ το λέω γιατί αυτή είναι η αλήθεια για μας. Τώρα, η γυναίκα μου ποτέ δεν την έχω αφήσει στο κρεβάτι όποτε ξυπνάω. Ξυπνάμε μαζί. Το πολύ πολύ να πάω να ξυριστώ και να σηκωθεί μετά το ξύρισμα. Και μόλις ξυριστώ, πίνουμε ένα καφεδάκι μαζί, κοιταζόμαστε. Μα με απέναντι καθόμαστε. Κοιταζόμαστε, τα λέμε, κουβεντιάζουμε. Καμιά φορά διαφωνούμε κιόλας. Γιατί δεν θα διαφωνήσω? Διαφωνήσω με τη γυναίκα μου. Θα τσακωθούμε κιόλας. Τι θα τσακωθούμε, θα τραβηχτούμε από τα μαλλιά. Αλλά δεν θα κάνεις έτσι, όχι θα κάνω έτσι. Θα βρίσκουμε μετά κιόλας. Και μετά φεύγω εγώ για τη δουλειά μου και αρχίζει τη δουλειά της η γυναίκα μου. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να φεύγω εγώ στις 6 ώρα, 7 η ώρα, τι ώρα φεύγει ο άντρας για τη δουλειά και η γυναίκα να ξυπνήσει 11. Να γυρίσω το απόγευμα και να δουλεύει η γυναίκα μου. Έλα να τα πούμε, τέχνεις να τελειώσω το σφουγγάρισμα. Δεν θα βλέπομαστε ποτέ.
Πότε δεν βλεπόμαστε? Πόσο, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει η γυναίκα να τιμάει τον άντρα της? Θα φτάσουμε και στον άντρα. Μην νομίζετε ότι ισχύουν μόνο στις γυναίκες αυτά. Αν τιμάς τον άντρα σου. Έπειτα είναι μερικές τεμπέλες. Όπου που αυτή η τεμπελιά. Έλα να με βοηθήσει. Δουλεύει ο άντρας. Η γυναίκα δεν δουλεύει. Γιατί άμα δουλεύει και η γυναίκα, εδώ αλλάζει το πράγμα. Αν δουλεύουν και οι δυο, μέσα, έξω από το σπίτι, θα δουλεύουν και οι δυο μέσα στο σπίτι. Αλλά αν τώρα δεν δουλεύει μέσα στο σπίτι η γυναίκα, γυρίζει ο άντρας, έλα να πλύνεις τώρα τα πιάτα. Όλη την ημέρα δούλευα, θα πλύνω και τα πιάτα. Έλα, τα χαλιά, βρε με τα χαλιά. Έλα να τεινάξουμε τα χαλιά. Βρε να σε βοηθήσω να τεινάξουμε τα χαλιά. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα τα τίγια τα χαλιά, θα τεινάζω. Δεν λέω όχι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, οι γυναίκες δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται τον άντρα τους. Δεν πρέπει να τον εκμεταλλεύονται. Πρέπει να τον βοηθάνε. Και κάτι ακόμη που πρέπει, τις κουρτίνες να κρεμάσουν. Δεν λέω να μην τις βοηθάμε. Αλλά λέω να μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις. Μην έχετε, άφησε τον άντρα σου. Σκέψου τον λίγο. Σκέψου τον λίγο. Δεν τον αγαπάς. Μα δεν τον αγαπάς, δεν τον αφήνεις λίγο να ησυχάσει. Πάμε το Σάββατο από σούπερ μάρκετ. Πήγαινε και μια φορά μόνη σου, βρε αδερφέ. Σούπερ μάρκετ, σούπερ μάρκετ. Πήγαινε μόνη σου. Μπορεί να μην μπορείς. Το τονίζω. Δεν σημαίνει ότι θα τον αφήνουμε τον άντρα μας και θα είναι μαχαραγιάς μέσα στο σπίτι. Καθόλου μάλιστα. Αλλά μην το εκμεταλλευόμαστε, αδερφοί. Είσαι υπό την επιτήρηση του Κυρίου. Σε επιτηρεί, σε βλέπει ο Χριστός για να σου εξασφαλίσει την ευλογία. Αν θέλεις να είσαι υγιής, αν θέλεις να είσαι ευλογημένη, αν θέλεις να είσαι μέσα στα αφεντικό σου βασίλισσα, να τιμάς τον άντρα σου. Είναι η κεφαλή σου. Να υποτάσσεσαι στον άντρα σου. Να τον υπακούς τον άντρα σου. Να τον βοηθάς στο έργο του Θεού τον άντρα σου. Είναι μερικές αδελφές που τις χαίρομαι. Δεν τους λέω τίποτα, μην περηφανευτούν και τα χάσουν όλα. Λέει, φύγε, φύγε, πήγαινε στη δουλειά, πήγαινε στο έργο του Θεού. Εγώ θα τα κάνω. Πολύ τους τις χαίρομαι αυτές οι γυναίκες. Είναι άλλες που τους θέλουν δίπλα εκεί πέρα. Έλα να κάνουμε τούτο μαζί, να κάνουμε και... Ο Θεός να μας δώσει, αδερφοί αγαπητοί, το μέτρο. Το μέτρο της πίστεως, το μέτρο της ευλογίας, το μέτρο του αγιασμού. Εκείνο που έχει σημασία στη γυναίκα, στο στολισμό, στη συμπεριφορά, είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού. Αυτό θα πρέπει να έχει η γυναίκα. Πνεύμα πράων και ησυχίων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Θα θυμώνεις, θα γριεύεις, κρατάς μούτρα. Δεν σου μιλάω. Γιατί δεν μου μιλάς, βρε? Δεν σου μιλάω γιατί μου κάνεις αυτό. Και δεν μιλάνε. Και μιλάει μια μέρα, δεν μιλάει. Δύο μέρες, τρεις μέρες, μια εβδομάδα. Θα σκάσει, βρε, ο άνθρωπος. Δεν του μιλάς. Τι θα πει, δεν του μιλάς? Έλα, πες τον αντρούλι μου να σε φιλήσω. Ξέρεις τι μου κάνεις? Βρε, τώρα αυτά θα σκεφτόμαστε τι σου έκανε. Και θα του μιλάς και θα είσαι και γελαστή. Α, το άλλο. Μπαίνει στο σπίτι, ούλο έτσι, κρινιάρα. Καλημέρα. Και όχι έτσι, αδερφοί. Άνοιξε την καρδιά σου, άνοιξε την αγκαλιά σου. Δώσ' του ένα φυλάκι εκεί πέρα που έρχεται. Δεν τον έχεις αποθυμίσει 10 ώρες που δουλεύει, που λείπει. Δεν χτυπάει η καρδιά σου καθόλου. Το θεωρείς υποχρέωσή του? Δεν είναι υποχρέωσή του, αν και είναι. Αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση του άλλου. Θα πρέπει λοιπόν η γυναίκα να έχει πράο και ησύχιο πνεύμα. Ούτε πιεστική, ούτε γκρινιάρα, ούτε τεμπέλα, ούτε άγρια, ούτε κακιά, αλλά πάντοτε γλυκιά. Η γλυκία απόκριση τακτοποιεί τα πάντα. Καταπραίνει θυμό. Ξέρετε τι λένε οι ψυχολόγοι, που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, όχι καλοί είναι οι καημένοι, αλλά ξέρετε τι λένε, όταν λέει είναι αγριεμένος ο άλλος, μην του θυμώνεις. Μα βέβαια. Είναι τώρα πάνω να ρίξεις μπουνιά στα καρφιά. Είναι θυμωμένος. Δεν μπορείς να κάνεις λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή, θα του περάσει. Της λέω της γυναίκας μου να καμιά φορά θυμώνω, κοίταξε, δεν έχω κανέναν άλλο να θυμώσω, άσε με να ξεθυμάνω. Και η άλλη το έχει μάθει το μάθημα. Βλέπει θυμωμένο, λέω άσε με, θυμάσαι ζούμπα. Φεύγει, πηγαίνει από εκεί, μου περνάει, ξαναπηγαίνω. Αλλά τώρα, να το θυμώνεις, του κρατάς μούτρα, δεν σου μιλάω. Τι θα πει, δεν σου μιλάω. Τι θα πει, δεν σου μιλάω. Σου έχει πει ο Χριστός ποτέ, δεν σου μιλάω? Χάθηκες, φουκαριάρα μου και φουκαρά μου. Να σου πει ο Χριστός, δεν σου μιλάω?
Στο Σαούλ δεν υπήρχε φωνή και ακρόαση από το Θεό. Και θα της μιλάς και θα του μιλάς και θα της συγχωρείς και θα ζητάς και συγγνώμη. Για να μας ευλογήσει ο Θεός, αδερφοί. Γι' αυτό λέω αυτές οι τρεις καταστάσεις που μας δείχνει ο Θεός πολύ σημαντικές για την ευλογία μας. Πράω και ησύχιο πνεύμα. Και ακούστε τώρα και τα ζόρικα, τα δύσκολα. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο, εάγιε γυναίκε, ελπίζουσε εις τον Θεόν, εστόλιζον εαυτάς υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών. Ο στολισμός τους ήταν να υποτάσσονται στον άντρα τους. Και φέρνει ένα ωραίο παράδειγμα. Καθώς η Σάρα υπήκουσε εις τον Αβραάμ, καλούσε αυτόν Κύριον. Ακούτε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Λέει, θυμάσαι τη Σάρα που αποκαλούσε τον άνδρα της Κύριο. Εσύ τον αισθάνεσαι ότι είναι ο Κύριός σου. Το αισθάνεσαι αυτό. Θα σας πω μια ιστορία που το έχω καταλάβει καλά. Αληθινή ιστορία. Ήταν τότε που πρωτοπιστέψαμε στο Αίγιο και η Άννα άκουγε, η Άννα μου το έχει πει και το έχουμε ζήσει. Δηλαδή άκουγε ότι ο Θεός έδειγνε οράσεις, ο Θεός έδειγνε ενύπνια, ο Θεός βάφτισε με πνευμάκιο και η Άννα δεν είχε καμία εμπειρία. Καμία. Και παραπονέθηκε στο Χριστό. Αλλά λέει δεν φταίει ο Θεός, εγώ φταίω. Εγώ δεν έχω πίστη. Και μια φορά εκεί που προσευχόμαστε όλοι μαζί, σκέφτηκε η Άννα και είπε τώρα αυξάνω την πίστη μου. Έχω πίστη, έχω πίστη. Και όταν θα σηκωθώ, εγώ να, όταν γονατιστεί κάτω έτσι όπως οι μουσουλμάνοι και προσευχώ, όταν θα σηκωθώ θα δω τον Κύριο. Θα αυξάνω την πίστη μου, θα δω τον Κύριο, θα αυξάνω την πίστη μου, θα δω τον Κύριο, αυξάνω την πίστη μου. Και την στιγμή σηκώθηκα εγώ, πήγα στην κρεβατοκάμαρα, δεν ξέρω γιατί, γυρνώντας από την κρεβατοκάμαρα, περνάω μπροστά από την Άννα και μου έρχεται στο μυαλό να της πω κάτι. Και καθώς πάω να τη σκουντήσω, να της πω κάτι, εκείνη τη στιγμή η Άννα έλεγε, τώρα θα δω τον Κύριο. Εγώ ήμουν μπροστά. Με το που λέει τώρα θα το σηκώνεται, βλέπει εμένα, βγάζει μια φωνή. Φωνή ακούστηκε μέχρι την Πάτρα. Σκεφτεί την τρομάρα μου εμένα. Τι έπαθες παιδί μου, της λέω. Έτρεμε. Θα δω τον Κύριο και δεν... Όμως δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν πήγε άλλος. Θέλεις να δεις αδελφή ποιος είναι ο Κύριος, ο άντρας σου είναι. Ο άντρας σου είναι ο Κύριος. Ξέρετε ποιος είναι ο Κύριος της Εκκλησίας, ο Χριστός. Ο Κύριος της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Μπορείς να δεις, να βλέπεις τον άντρα σου σαν τον Κύριό σου. Γιατί όταν λέει δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα, τι εννοεί. Ποιο φοβόμαστε, τον Χριστό φοβόμαστε. Όταν λέει οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας, ποιο εννοεί. Ποταγή Κύριος. Μακάρια η γυναίκα που δεν το θεωρεί υποτιμητικό να είναι για αυτήν ο Κύριός της ο άντρας της. Η κεφαλή της. Τον σέβεται, τον φοβάται, τον φροντίζει, τον αγαπάει. Κύριε μου, κάνε έτσι τις γυναίκες μας όλες. Κύριος να σας κάνει αδερφές. Αλληλούια. Όμως, όπως η Σάρα υπήκουσε εις τον Αβραάμ καλούσε αυτόν Κύριον, της οποίας εσείς εγεννήθετε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση. Τα δύο χαρακτηριστικά λοιπόν της δόκιμης γυναίκας είναι, εκτός η συμπεριφορά της προς τον άντρα της, είναι να αγαθοποιεί εν γέννη. Ξέρετε, υπάρχουν γυναίκες που ελεούνε. Είναι ελεήμονες. Έχουν το χαρτζιλίκι τους, λιγοστό. Έχουν, κάτι έχουν. Κρύβουνε, όχι κλέβουνε. Τον άντρα τους κρύβουνε, κάνουν οικονομία, αλλά ελεούνε. Δεν τσιγκούνε στην ελεημοσύνη. Τσιγκούνες με τον εαυτό τους είναι. Τσιγκούνες στην ελεημοσύνη δεν είναι. Και αυτό αρέσει στο Θεό. Από το υστέρημά σου, από αυτό το λίγο το οποίο κρατάς, να ελεείς. Και δεν ανάγκη να το λες σε κανέναν. Οι γυναίκες, ξέρετε, κάνουν το αντίθετο. Κρατάνε, δεν λένε τίποτα στον άντρα τους για να πάρουν στολίδια. Δεν είναι κακό. Κάνε ό,τι θες. Αλλά γίνε ελεήμων. Μάθε να αγαθοποιείς. Μη λες, δώσε μου για να δώσω. Είναι ξένα κόλυβα. Με ξένα κόλυβα πολλά πράγματα κάνουμε. Όχι έτσι όπως λένε οι άνθρωποι. Δεν είναι δώσ' μου άντρα μου για να δώσω. Από αυτά τα λίγα ή πολλά που έχεις. Μάθε να κάνεις ελεημοσύνες. Μάθε να ελεείς. Για να σε ευλογήσει ο Θεός. Χωρίς να ξέρει τίποτα ο άντρας.
Μάθε να είσαι έτσι που σε θέλει ο Θεός. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό, μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση. Ό,τι και να συμβεί, μη φοβάσαι. Και γιατί δεν φοβάται η γυναίκα ό,τι και να συμβεί? Γιατί πρέπει να ενισχύει τον άντρα της. Είναι σκέπος ασθενέστερο η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά ο άντρας είναι αδύναμος. Έχει πολλά βάρη. Και χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται παρηγοριά. Ξέρετε, αδερφοί, κάτι. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί πραγματικά να με παρηγορήσει είναι η γυναίκα μου. Κανένας άλλος. Ό,τι και να μου πει. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με παρηγορήσει. Στη στενοχώρια μου, στη θλίψη μου, στο βάρος μου. Πόσο χαίρομαι όταν ξέρω, γιατί δεν το κάνει συχνά, αλλά πόσο χαίρομαι όταν ξέρω ότι η γυναίκα μου προσεύχεται για μένα. Κάθε φορά. Την παίρνω τηλέφωνο, τη λέω: ρε γυναίκα, έχω πολύ σου προσευχή σου σε παρακαλώ. Τα ακούς? Μετά τη λέω: προσευχή σου? Όχι, μου λέει, το ξέχασα. Τι να σε κάνω? Με όταν μου λέει προσευχήθηκα, πόσο χαίρομαι. Γιατί έχει δύναμη η προσευχή της και του συζύγου για τον άλλον. Όλες οι προσευχές έχουν δύναμη. Αλλά έχει αγάπη. Τώρα πάμε στους άντρες. Οι άντρες ομοίως συνοικείται με τας γυναίκας σας εν φρονήσει. Πρώτον, με φρόνηση. Όχι με ανοησίες. Και τι είναι ο φρόνιμος και τι είναι ο άφρον? Θα σας πω εγώ, λέει ο Χριστός, ποιος είναι ο φρόνιμος. Αυτός που χτίζει στο βράχο. Και ποιος είναι αυτός που χτίζει το βράχο? Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού. Θα συνοικείς με τη γυναίκα σου έχοντας στο μυαλό σου πάντοτε το θέλημα του Θεού. Γιατί το λέει αυτό ο Θεός? Γιατί επειδή η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο, ο άντρας έχει, όλοι μας, πρώτος εγώ και χειρότερος, έχει την αίσθηση ότι αυτός κάνει ό,τι θέλει στο σπίτι. Και έχει το δικαίωμα από το λόγο του Θεού. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού στη γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα. Άρα ο άντρας είναι η κεφαλή. Και έρχεται ο Χριστός και του λέει: «Ει, δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις, επειδή είπα εγώ στη γυναίκα να υποτάσσεις εσένα. Θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ, ο Χριστός». Άρα ο άντρας δεν έχει την εξουσία μέσα στο σπίτι, αν και την έχει, να κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, όποτε το θέλει, για την υποχρεωμένη γυναίκα να υποτάσσεται. Αλλά ο άντρας τώρα έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Η γυναίκα ξέρει καθαρά ποιο είναι το θέλημα του άντρα της. Ο άντρας πρέπει να μάθει καθαρά ποιο είναι το θέλημα του Χριστού για να το κάνει. Και έχει τώρα δύο ευθύνες ο άντρας. Πρώτον, να ζητάει από τον Κύριο τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον για να το κάνει, και να υποτάσσει και την καρδιά του για να μην κάνει αυτό που θέλει η καρδιά του. Δεν είναι εύκολο, αλλά αν θέλει να είναι δόκιμος, έτσι πρέπει να περπατάει. Έτσι πρέπει να περπατάει. Του έρχεται, μου έρχεται στο μυαλό και λέω: πρέπει να πάρουμε air condition. Και η γυναίκα μου ποτάστε και λέει: είναι παραδείγματος χάρη, λέω. Πήγαινε προσευχή σου πρώτα. Αυτό σας το λέω γιατί το είχαμε πάθει. Λέω: αν θα πάρουμε air condition. Ναι, πάμε προσευχόμαστε, όχι, μας λέει. Μια φορά, δύο φορές. Ήξερε ο Θεός. Θα μου πεις: θα κάνουμε ό,τι κάνουμε, θα ρωτάμε τον Κύριο. Γιατί κακό είναι να βάζουμε μπροστά το Θεό? Κακό είναι. Αλλά δεν θα φτάσουμε σε ακραίες περιπτώσεις. Τι θα μαγειρέψω σήμερα, φασόλια ή κρεμμύδια? Να προσευχηθώ, να μου πει ο Κύριος. Κάνε βρε φασόλια εκεί να φάει φασουλάδα ο άνθρωπος. Θα προσευχηθείς, θα κάνεις κρεμμύδια. Στιφάδο θέλω να πω. Μ' αρέσει το στιφάδι, γι' αυτό το λέω. Κάνε ό,τι θέλεις εκεί. Δεν θα πηγαίνουμε στον Θεό επιματέο. Δεν θα λαμβάνουμε το όνομα του Κυρίου επιματέο. Ο άντρας έχει ευθύνη γιατί είναι κεφαλή. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς, άντρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δόξα σου δεν είναι, συγχώρεσέ με Θεέ μου, η μαγιά σου. Να κάνω ό,τι θέλω στο σπίτι, εγώ είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Δεν είναι έτσι, αυτά τα λέει ο κόσμος, που δεν ξέρει ο καημένος. Δεν είσαι άντρας, είσαι δούλος. Δούλος στο Χριστό και δούλος στο σπίτι σου. Είσαι για να υπηρετείς το σπίτι σου. Είσαι για να φροντίζεις το σπίτι σου, όπως ακριβώς ο Χριστός στην Εκκλησία. Δεν θα αφήνεις τη γυναίκα σου να πλένει τα χαλιά μόνη της. Έλα να σε βοηθήσω να κρεμάει τις κουρτίνες. Τώρα το βλέπουμε από την άλλη μεριά. Να κρεμάει τις κουρτίνες μόνη της. Έλα να σε βοηθήσω. Δεν θα αφήνεις να λιώνει από την κούραση. Έλα να σε βοηθήσω. Έλα ξανά να σε βοηθήσω. Άστος, εγώ θα το κάνω σήμερα.
Γιατί? Γιατί φροντίζει και περιθάλπτει ο Χριστός την Εκκλησία και ο άντρας τη γυναίκα του σαν το σώμα του. Άλλη λογική του ανδρός και άλλη λογική της γυναικός. Δεν θα εκμεταλλεύεται η γυναίκα τις εντολές που δίνει ο Χριστός στον άντρα, αλλά δεν θα εκμεταλλεύεται και ο άντρας τις εντολές που δίνει ο Χριστός στη γυναίκα. Εγώ θα κοιτάω τις εντολές που μου δίνει ο Χριστός εμένα. Και η γυναίκα θα κοιτάει, η γυναίκα μου θα κοιτάει τις εντολές που δίνει ο Χριστός, αυτή είναι. Τώρα τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Κοιτάω τις εντολές που δίνει ο Χριστός στη γυναίκα μου και τις επιβάλλω. Θα υποτάσσω σε μένα. Δεν είναι αυτή η εντολή που θα κοιτάξω. Η εντολή που θα κοιτάξω είναι αυτή που λέει ο Χριστός σε μένα. Θα αγαπάς τη γυναίκα σου. Τη φροντίζεις. Την περιθάλπτεις. Θα ενδιαφέρεσαι για τον αγιασμό της. Πώς να είναι αγία η γυναίκα όταν της έχει βγει η γλώσσα από την κούραση? Και δεν δίνει σημασία εσύ καμία. Μα το βλέπεις, κοντεύει να πεθάνει από την κούραση. Δεν θα πας τώρα να τις βοηθήσεις, να βάλεις πλάτη? Μα είσαι και εσύ κουρασμένος, δεν πειράζει. Εσύ είσαι πιο ισχυρός. Η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, για το Πνεύμα του Χριστού. Για το Πνεύμα του Χριστού που δίνει ωραίες κατευθύνσεις στους άντρες και στις γυναίκες, γνωρίζοντας βέβαια με απόλυτη βεβαιότητα ότι μέσα από εκεί εργάζεται τη δοκιμασία μας ο Χριστός, την τελειοποίησή μας, τον καρπό μας, τη μισθαποδοσία μας. Οι άντρες λοιπόν θα συνοικούνε με φρόνηση. Και όταν λέμε φρόνηση δεν είναι ένας σοφός, να είσαι υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού. Η σοφία μας είναι υπακοή στο Λόγο. Αυτή λέει θα είναι η σοφία στο νησού του Ναβί. Να διαβάζεις το Λόγο του Θεού και να τον εκτελείς. Δεν έχουμε άλλη φρόνηση εμείς. Μην νομίζει κανείς από εμάς ότι είναι σοφός. Ντενεκέδες ξεγάνωτοι είμαστε. Άφρονες. Η σοφία μας είναι μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο το Λόγος του Θεού, μόνο το θέλημα του Θεού, μόνο η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η σοφία μας. Εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο ανατολίτες και κάνουμε τη γυναίκα γάιδαρο. Νομίζουμε ότι είναι γάιδαρος, όλα θα τα κάνει η γυναίκα. Και λίγα χρόνια πριν καβαλάγανε και στάλογο και έρχονταν από πίσω με τα πόδια η γυναίκα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Δεν μας το λέει έτσι ο Λόγος του Θεού. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι σκεύος ασθενέστερο. Αλλά και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται παρηγοριά και ξεκούραση το σώμα της μόνο. Και η ψυχή της χρειάζεται. Και παρηγοριά και ξεκούραση. Και ενίσχυση. Και φροντίδα. Τι θέλει? Θέλει βοήθεια η γυναίκα. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Και αν θέλεις να είσαι καλός άντρας, θα είσαι μόνο αν είσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Με το Λόγο του Θεού. Και όταν λέω καλός άντρας, με καλά αποτελέσματα. Γιατί να το κάνω εγώ και να είμαι λεβέντης και καραμπουζουκλής και να διαλύεται η οικογένειά μου? Διαλύεται. Άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, άλλος παραδέθ. Τα παιδιά από εδώ, τα παιδιά από εκεί. Θα τελικά θα καταντήσει μόνος σου. Μόνος σου βαρύς και έρημος. Και δεν έχεις κανένα να τον κοιτάς και να σε κοιτάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αποδίδονται στιμή εις το γυναικείο γένος ως σκεύος ασθενέστερο. Είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό. Θα πρέπει να αποδίδεις τη γυναίκα σου τιμή. Να την προσβάλλεις. Επειδή έχεις πιο μπράτσα, σπρώγνεις. Άσε, αυτό δεν θέλω να το πω. Αρχίζω και τα χαστούκια για να δείξω ότι είμαι σπουδαίος. Στο κόψεις το χέρι ο Θεός. Δεν λέω για τους χριστιανούς. Είναι έγκλημα, είναι φοβερό. Επειδή είναι πιο αδύνατη, σκέψου να έρθει τώρα εσύ πόσο είσαι, ένα 70, ένα 80, να έρθει ένας 2 μέτρα και να σε αρχίσει τα χαστούκια. Δεις τι ωραία που είναι. Τι ωραία, θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Ο άντρας, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι αυστηρός, σκληρός, άγριος, δεν σκίζει τη γάτα. Ο άντρας είναι απαλός, τρυφερός, ήπιος. Θα σας πω και κάτι άλλο, και της κάνει όλα τα χατήρια της γυναίκας του. Γιατί έτσι κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός τι μας λέει? Ετείτε και θέλετε σας δοθεί. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει. Μπορείς να το πεις γυναίκα σου εσύ αυτό? Μη φοβάσαι να κακομάθει. Θα την εκπαιδεύσει ο Χριστός. Κακομαθαίνει. Αν κακομάθει, κακό του κεφαλιού της. Εσύ να κάνεις το θέλημα του Θεού. Λέει, μα τον κακομάθω και μετά δεν κακομαθαίνει. Η χριστιανή γυναίκα δεν κακομαθαίνει. Αλλά και αν πάρει τέτοια μυαλό, τέτοια αέρα τα μυαλά της, θα έρθει ο Χριστός και θα της αφαιρέσει τον αέρα. Έχει τρόπους ο Θεός.
Δεν τους το κάνουμε εμείς όμως αυτό. Δεν θα τις αφαιρέσουμε εμείς το οποιοδήποτε ελάττωμα, δεν μπορούμε. Δεν κλαδεύει ο άντρας, ούτε ο άνθρωπος. Ο Χριστός κλαδεύει. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας κλαδεύσει. Η γυναίκα μας λοιπόν θα την τιμάμε. Είναι η δόξα σου, αδερφέ, η γυναίκα σου. Και πρέπει πρώτος εσύ να την τιμάς. Θα της χαλάς χατήρι, θα της κάνεις ό,τι θέλει. Τη βροντίζεις, θα την ξεκουράζεις. Και δεν θα ξεχνάς ότι είναι συγκληρονόμος της χάριτος της ζωής. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σοβαρό που το λέω στην Άννα. Είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, δεν πρόκειται να σε χωρίσω ποτέ ούτε εδώ ούτε στον ουρανό. Εκεί θα είμαστε μαζί και εδώ θα είμαστε μαζί και εκεί θα είμαστε μαζί. Πρέπει να σε συνηθίσω. Πρέπει να... Αστειευόμενος βέβαια. Αλλά είναι συγκληρονόμος της χάριτος. Με αυτή τη γυναίκα θα σε αιώνια μαζί. Και όχι μόνο θα σε αιώνια μαζί, θα σου ζητήσει και λογαριασμό ο Θεός. Έλα εδώ. Τι έκανες εκεί κάτω στη γυναίκα σου? Και αν θα μας ζητήσει λογαριασμό, αδερφοί, ο Θεός είναι μόνο για την οικογένειά μας. Αλλά μ' αρέσει που δεν μιλάει σε σχέση με την ευλογία μας για τα παιδιά μας, για τη γυναίκα μας και για τον άντρα σας. Και για τα αφεντικά μας. Είναι πολύ σοβαρές αυτές οι καταστάσεις. Μέσα από αυτές οι καταστάσεις που είναι δύσκολες. Μην μου πεις τώρα ότι θα τσακωθείς με τη γυναίκα σου, δεν θα θυμώσεις. Είναι μέσα σας, δεν γίνεται, είμαστε άνθρωποι. Αλλά όλα αυτά όσα και αν συμβούνε, το πρόβλημα είναι τι χριστιανός είσαι. Και πώς στέκεσαι. Και εσύ πώς υποτάσσεσαι στο Λόγο του Θεού. Και το δεύτερο, αδερφή, που είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Μάθε άντρα ότι αν δεν είσαι έτσι, δηλαδή πώς, εάν δεν συνοικείς με φρόνηση υποτεταγμένο στο Λόγο του Θεού, εάν δεν τιμάς τη γυναίκα σου σαν σκεύος ασθενέστερο και εάν δεν τη λογαριάζεις ότι είναι συγκληρονόμος της χάριτος της ζωής, μάθε ότι και να προσεύχεσαι, οι προσευχές σου δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Μποδίζονται οι προσευχές σας. Οι προσευχές σου είναι ευάρεστες, η προσευχή σου ακούγεται όταν φροντίζεις τη γυναίκα σου, όταν τιμάς τη γυναίκα σου, όταν ενδιαφέρεσαι για το θέλημα του Θεού μέσα στο σπίτι και όταν δοξάζεις τον Χριστό με την υπακοή σου. Το αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, στις σχέσεις μας με τα αφεντικά μας, με τους άντρες σας και με τις γυναίκες μας, είναι η οφθαλμή του Κυρίου, θα είναι πάνω σου. Θα σε βλέπουν και θα σε προστατεύουν και θα σε φροντίζουν. Και τα ότα του Χριστού θα είναι στραμμένα στη δέησή σου. Θα σε ακούει ο Θεός. Και θα απολαμβάνεις στη ζωή σου την εύνοια και τη χάρη του Θεού. Αξίζει τον κόπο να ταπεινώνεσαι μπροστά στο αφεντικό σου, υποτασσόμενο στο θέλημα του Θεού, να ταπεινώνεσαι μπροστά στον άντρα σου, υποτεταγμένη στο θέλημα του Θεού, να ταπεινώνεσαι μπροστά στη γυναίκα σου, υποτασσόμενο στο θέλημα του Θεού, για να απολαμβάνεις πάντα την εύνοια και την ευμένεια του Κυρίου σου. Αμήν. Αμήν. Αμήν.